Το 2023 που αποχαιρετούμε σε περίπου ένα 24ωρο χαρακτηρίστηκε από σημαντικά γεγονότα που άφησαν βαριά τη σκιά τους στην ελληνική κοινωνία. Η σιδηροδρομική τραγωδία στα Ντέμπη τον περασμένο Φεβρουάριο, το ναυάγιο στην Πύλο που στήχησε τη ζωή εκατοντάδων μεταναστών, η πτώση του Καναντέρ στην Εύβοια στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας μας συγκλώνησαν όλους. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Σπάσαμε το τζάμι. Και μετά αντικρίσαμε ένα χάος. Λόγω έχεις μείνει μόνο σίδερο, καμένο σίδερο. Όλοι έξω η φωτιά, έλα έξω. Όλοι. 28 Φεβρουαρίου του 2023, 11 και 22 το βράδυ. Ο επιβατικός σειρμός Intercity 62 που μετέφερε περισσότερους από 350 επιβάτες και εκτελούσε την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη συγκρούεται με τοπικά με μια εμπορική αμαξοστοιχεία. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει γίνει έκρηξη κλειδί εδώ πέρα. Ο ένα πέσει από πάνω στο άλλο. Παιδί μου. Παιδιά πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Η Ελλάδα συγκλονίζεται. 57 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 85 τραυματίζονται. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα. Την 14η Ιουνίου, το ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου, που συνέβη σε διεθνή ύδατα, σε αλλιευτικό σκάφος που εκτιμάται ότι μετέφερε περίπου 750 μετανάστες, συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα. Greece declares 3 days of mourning after 79 migrants were killed when a boat capsized off the country's southern coast. Μέχρι και αυτήν την ώρα έχουν έρθει συγγενείς, φίλοι και γνωστοί και ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κατά την επιχείρηση διάσωσης από τις ελληνικές αρχές, διασώθηκαν 104 άτομα, ενώ ανασύρθηκαν 82 νεκροί. Εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Παιδιά, καλά, εντάξει, έρχεται και από εδώ. Παιδιά, έρχεται και από εδώ, ε! Πάνω. Βλέπετε ότι η φωτιά πια φτάνει κοντά στα σπίτια. Jesus. Ρόδος, 18 Ιουλίου. Αγαπώ τον τόπο μου και δεν θέλω αυτό το χάλι. Ξεσπά φωτιά στο νησί και συνεχίζεται για αρκετές ημέρες κατακαίοντας μεγάλες εκτάσεις. Οι διακοπές τουριστών μετατρέπονται σε πύρινο εφιάλτη. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά τα πρώτα σπίτια στο Γενάδη. Βρίσκονται μπροστά στοχευμένη ρήψη ακριβώς πάνω στο σημείο από το Έριξον. Ακολούθα, πάει στη φωτιά! Help us. Our houses maybe not be there tomorrow, maybe an hour are on fire, we don't know what to do. Η ανάσα όλων κόβεται με την συντριβή του πυροσβεστικού αεροσκάφους Καναντέρ CL-215 στην Κάριστο, ενώ επιχειρούσε στις πυρκαγιές στις 25 Ιουλίου. Ένα συγκεκριμένο έπεφτε πάνω στη φωτιά. Ένα από τα δύο χάθηκε, είδαμε με πυκνό καπνό, ένα μαύρο πυκνό καπνό στον ουρανό. Οι δύο χειριστές του, ο 34χρονος κυβερνήτης Μιναγός Χρήστος Μουλάς και ο 27χρονος συγκυβερνήτης Ανθίπος Μιναγός Περικλής Στεφανίδης, χάνουν τη ζωή τους. Να είναι αθάνατοι. Γιατί δεν παίρνετε τα τώρα. Στις 7 Αυγούστου του 2023, οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ πραγματοποιούν οργανωμένη επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Τα βία επεισόδια έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο του Μιχάλη Κατσουρή έπειτα από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι και τραυματισμό του στο μπράτσο, κάτι που προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έσπευσε να ξυλώσει από τις θέσεις τους ανώτερους αξιωματικούς της Ελλάς. Δεν ήξερα τι γίνεται με την οικογένειά μου, με το σπίτι μου που θα έρθω, θα το βρω. Το χωριό αυτό ζώθηκε από 3 διαφορετικά πύρινα μέτωπα. Και βρίσκεται τώρα πάνω από τη μέτωπη. Κοιτάξτε μέτωπη.
ακούγεται ο Άβαντας. Στις 19 Αυγούστου ξεσπάει φωτιά στον Εύρο και συνεχίζει να καίει ασταμάτητα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, κάνοντας στάχτη πάνω από 935.000 στρέμματα. Δυστυχώς δεν μπορώ να μεταδώσω την παραμικρή αισιόδοξη νότα αυτή τη στιγμή. Η δασική πυρκαγιά στον Εύρο αναγνωρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη σε έκταση μέγα πυρκαγιά των τελευταίων 21 ετών στην Ελλάδα. Ακούστε το σπίτι που πέφτει! Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε βοήθεια από πουθενά. Είμαστε ξεχασμένοι. Θα πνιγόμασταν. Τι ήρθε 3 μέτρα νερό, 4 μέτρα νερό. Είναι κανείς εδώ που θέλει βοήθεια? Η κακοκαιρία Ντάνιελ ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023 με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και του Βόλου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Εδώ μέσα ζούσε κόσμος. Πρόλαβαν οι ιδιοκτήτες του, οι ένικοι του και απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Γιατί? Είναι όλα για πέτρα, δεν είναι κάτι να πω. Ο Θεσσαλικός κάμπος μετατρέπεται σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, αφήνοντας πίσω του 17 νεκρούς, αλλά και ένα απέραντο νεκροταφείο ζώων.